Έλα, ρε Θανάση.
και συνεχίζουμε. Είναι από τα αφιέρωμα στην Περαχώρα. Θα κάνουμε κι εμείς ένα άλλο μικρό αφιέρωμα. Αλλά για κάποιους ανθρώπους που δεν είναι κοντά μας. Πρόκειται για τον Μιχάλη τον Γεωργίου ή αλλιώς Λάκη. Ο Λάκης, δραστήριος, φιλόξενος, συλλέκτης και οραματιστής του Λογογραφικού Μουσείου. Ο άλλος που έφυγε από κοντά μας είναι ο ιατρός Δημήτρης Βασιλείου. Με εθελοντική δράση στον αθλητικό όμιλο Περαχώρας, στα κοινά του τόπου και υποστηρικτής του συλλόγου μας. Θα τους αποχαιρετήσουμε με ένα παραδοσιακό μυρολόι από την κυρία Αγγελική Παρδάλη. Παλιά χτυπούσε η καρδιά της Περαχώρας. Ο χώρος που είμαστε, για όσους δεν το γνωρίζουν, λεγότανε Αλόνια. Οι πρόγονοί μας εδώ περνούσαν τις μέρες τους και κυρίως τις νύχτες τους. Στα καφενεία και τις ταβέρνες του Γεράνη, του Στούρεα, του Βαρελά, του Μπαλά, του Νέλου, του Γκότσι, του
κατσίκι του Φόρτη. Συζητούσαν, τραγουδούσαν, χόρευαν και γλεντούσαν. Ας ξαναγύριζαν τα χρόνια πίσω, έστω για λίγο. Μα τι ακούω, πάει φαντάρος ο γιος του Γκότσι ο Πίπης και ο γιος του Λαλατήριο Γιάννης και οι φίλοι τους τραγουδάνε τη στρατόνα. Αλλά και τα κορίτσια κάτι γιορτάζουν. Όμορφες που είναι. Κάποιος βγάζει τη σωστήρα, θα πέσει ξύλο και γέλιο πολύ. Και ένα τσούρμπο παιδιά, μετά το παιχνίδι στις αλάνες χορεύουν. Κανείς δεν φεύγει. Παίζει ο ήλιος. Λεβέντες χορεύουν. Αλλά, να, και όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, νέοι και γέροι, γύρω από τη φωτιά, λένε στιχάκια μέχρι το πρωί. Και έπειτα θα φύγουν για τα πεύκα, για τις ελιές, τα μπέλια, τα ζωντανά. Η περαχώρα είναι ζωντανή. Είναι τα παιδιά της που την αγαπούν όπου και αν βρίσκονται, που την κουβαλούν στην καρδιά τους. Γιατί η περαχώρα είναι έμορφη.
Με τη μύτη του
χαμό μαρί με το κόλο του στο τίμουν. Άιντε με το κόλο του στο τίμουν και το ψήλο το σκυνίζουν. Σκοτείτε παλικάρια με σπαθιά και με κατσάρια. Για σκοτείτε παλικάρια, βρούμε λιώτητα λιωτάρια. Thank you.
ολοκληρώσαμε. Θα καλέσουμε... Θα ξαναγυρίσετε όμως όλοι πίσω, όλοι και τα χορευτικά, ο Ήβικος, το Πράθι. Να ξεκινήσουμε με τους φιλοξενούμενους, Χρυσούλα. Ξεκινάμε με το Πράθι. Κύριο Γιώργο Γιόνι, να δώσει μια αναπνιστική πλακέτα στον Ήβικο. Κάποιος εκπρόσωπος από τον Ήβικο παρακαλώ να παραλάβει. Ο πρόεδρος. Καλή επιτυχία, Γιάννη. Θα καλέσουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Αγίου Θεοδόρου Δήμητρα Σταμούλη. Είναι φίλη μας, σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνει η Περαχώρα είναι κοντά μας, και έναν εκπρόσωπο παρακαλώ από το Πράθι. Έλα, Δημητρούλα μου! Καλούμε τον ιερέα Πατέρα Τσαμπίκο Πετρόπουλο. Πατέρα Τσαμπίκο, είστε εδώ. Παρακαλώ. Μία αναπνιστική πλακέτα παρακαλώ για το χορο... την αρθοδέσμη για το χοροδιδάσκαλο Πέτρο Μπάκα για την καταπληκτική δουλειά που έκανα με τα μικρά παιδιά, με το εθνικό, με όλους. Ευχαριστούμε, δάσκαλε. Ο παπάς είναι εδώ, έρχεται.
την Κωνσταντίνα Γέρου, την ανιψιά του αείμνης του Λάκη Γεωργίου και τη Χρυσούλα Παπά μου. Χρυσούλα μου. Υπεύθυνη των χορευτικών. Τέλος, παιδιά. Να φύγουν τα πολλά και θα μείνετε στο τέλος. Το έχω υπόψη. Τα χορευτικά. Ο Σύνδεσμος Λουτραγιωτών Περαχωρητών ο Ήβικος. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίων Θεοδόρων. Τους χοροδιδασκάλους. Πέτρος Μπάκας. Λιάρο Γιώργο, Χρυσούλα Παπά. Τους εθελοντές. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στα παιδιά που είναι πίσω και ψήνουν τα σουκάκια από το απόγευμα. Σας ευχαριστούμε. Στον Ιερέα και την Επιτροπή του Ιερού Ναού Παναγίστων Ταξιαρχών για το χώρο. Στο Σύλλογο Γονέων, στο Λαυροφικό Μουσείο, στους εθελοντές. Experience Περαχώρα. Στις φίλες του Πολιτιστικού Συλλόγου, Ματίνα Λογοθέτη Λία Φόδη. Στους χορηγούς επικοινωνίας θα ξεκινήσουμε από το Περαφόρα.gr, το Γιάννη τον Εκατερίνη. Ο Γιάννης αγαπάει πολύ την Περαφόρα. Την παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα. Είναι δίπλα μας, είναι κοντά μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη, σε ευχαριστούμε για όλα. Τον Καραπανάγος Blog και Φάρος News. Το IT News, το Λουτράκι Blog και το Λουτράκι 365. Ευχαριστούμε. Τους χορηγούς μας. Α, μην ξεχάσω τους εθελοντές. Σημαντική βοήθεια. Ο Σύλλογος Εθελοντών Πυροπροστασίας Δασών Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας. Ο Σύλλογος Πυροπροστασίας Διγενής. Διαφανείς ήρωες. Η Αθανασία ανησυχεί πως είπα το experience. Τα είπα το experience. Λοιπόν, διαφανεί ήρωες. Οι άνθρωποι που χωρίς τη βοήθειά τους, χωρίς τη στήριξή τους, η σημερινή εκδήλωση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους χορηγούς. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για αυτούς τους ανθρώπους που στήριξαν το Πολιτιστικό Σύλλογο, που στήριξαν τη σημερινή εκδήλωση. Ξεκινάμε. Ματάς Βασίλης, Ματελέων Κωνσταντίνος, Δόσκορης Κώστας Μετροκάραβο, Δημήτρης Γέρου, Λογιστικό Γραφείο Θόδης Παναγιώτης, Αρναοτόπουλος Κώστας Καφέ, Λυκοφρύδης Αθανάσιος, Παναγιωτίδης Χρήστος, Καράλαμπος Τιμής Ψυχοπολείο Χάραμα, Κανάκης Αρτογλυκίσματα, Χρήστος Φόρτης Καφέ Πέρα Βρέχη, Δώρα Ζερβού Καφέ Ντορίτα, Αφή Παπαϊωάννου, Γρεοπολείο Καλαμπάκας, Χρυσούλα Παπά Καθαριστήριο ΣΥΚ, Κλεμετσάνης Μιχάλης Λογιστικό Γραφείο, Παναγιωτίδης Παπάς, Ιδραυλικά Λογοθέτης Ιωάννης, Αφή Παπα Δημητρίου Κάβα, Now How Καφέ, Ανδριαδάκης Δημήτριος Λουβιτάκης Πρωτοπαπά, Λέκα Ζαχαροπλαστία, Γιώργος Βασιλείο Φούρος της Χαράς, Πέτρος Παντελέων. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στην ορχήστρα μας. Λαούτο, Παναγιώτης Σταθάκης, Χρουστά, Κώστας Καραμέσιος, Τραγούδι και Κλαρίνο, Νίκος Δαλιάνης, της γνωστής οικογένειας. Ελπίζω να περάσατε καλά, γιατί μετά από αρκετά χρόνια πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που ήσασταν κοντά μας. Να δώσουμε ραντεβού τώρα στη Μάχη της Περαχώρας και να ευχηθούμε καλή επιτυχία, γιατί
σε ένα μήνα σχεδόν έχουμε εκλογές, περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Να ευχηθούμε λοιπόν καλό αγώνα, καλή επιτυχία σε όλους και όλες εκείνες που συμμετέχουν στις περιφερειακές και αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα σας υπενθυμίσω ότι η Περαχώρα, η ιστορική Περαχώρα του Δήμου μας, ήταν, είναι και θα είναι εδώ. Εμείς δεν μετακινούμαστε, δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά. Αλλά εδώ θέλουμε και όλους εσάς. Σας θέλουμε κοντά μας, όπως σας είχαμε μέχρι τώρα, δεν έχουμε παράπονο. Ό,τι έχουμε ζητήσει έχει γίνει. Όσον αφορά το πολιτιστικό κομμάτι, να σας ευχηθώ με τη σειρά μου καλό βράδυ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ελπίδα μας, τη Μίνα Δηλιανούλη, που ήταν εδώ, ήταν άθλος για αυτήν, την ευχαριστούμε πολύ.